Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πάμε να δούμε τώρα ένα βασικό θέμα που μας απασχόλησε, μας απασχολεί και θα μας απασχολεί σίγουρα. Το νομοσχέδιο πλέον για την αφαιρεγκαιότητα είναι γεγονός. Ένα νομοσχέδιο που ανοίγει κατά πολλούς την πόρτα για την εφαρμογή της νομοθεσίας για τις εκποιήσεις. Η εξέλιξη αυτή έχει οδηγήσει το κίνημα κατά των εκποιήσεων σε μια έκδοση εχμηρής, θα έλεγα, ανακοίνωσης, που κατηγορεί τα κόμματα που ψήφισαν το νομοσχέδιο αυτό και για την αφαιρεγκαιότητα και δηλώνει έτοιμο για αγώνα που τώρα αρχίζει. Λοιπόν, μαζί μας για να δούμε τα θέματα των εκποιήσεων, το νομοσχέδιο για την αφαιρεγκαιότητα, αλλά και τις αντιδράσεις του κινήματος κατά των εκποιήσεων, είναι ο Γιώργος Οθοχαρίδης, οικονομολόγος, καθηγητής στο CIM. Γεια σου Γιώργο μου, καλημέρα. Καλημέρα σας. Και η κυρία Ευγενία Μωυσέως από το κίνημα κατά των εκποιήσεων. Καλημέρα σας, κυρία Μωυσέως. Λοιπόν, να ξεκινήσω με εσάς. Βγάλετε μια αιχμηρή ανακοίνωση, έτσι, που στρέφεται κυρίως ενάντια στα κόμματα που ψήφισαν το πλαίσιο για την αφαιρεγκαιότητα και ταυτόχρονα δηλώνεται ετοιμότητα ότι για εσάς τώρα αρχίζει ο αγώνας. Ήθελα έτσι ένα πρώτο σχόλιο για να περάσουμε στην κουβέντα μας. Καταρχήν θέλω να πω ότι το θέμα της εκποίησης της πρώτης κατοικίας δεν θα έπρεπε καν να συζητείτε. Είναι το αυτονόητο. Είναι αναφέρετο δικαίωμα του κάθε ανθρώπου, δικαίωμα το οποίο στηρίζεται ακόμα και από, από τα Ηνωμένα Έθνη, η κατοικία. Είναι ό,τι πιο ιερό, ειδικά στην Κύπρο. Η κυβέρνηση θα έπρεπε να προστατέψει, δεν χρειαζόταν καν να το συζητήσει. Η προστασία είναι αυτονόητο. Δηλαδή τώρα συζητάμε για τα αυτονόητα. Ναι, είμαστε εναντίον των κομμάτων που εστήριξαν το πλαίσιο της αφαιρεγκαιότητας, διότι είναι καθαρόν, ξεκάθαρον μέσα στο πλαίσιο ότι δεν προστατεύεται η πρώτη κατοικία. Ναι. Εγώ να κάνω λίγο το συνήγορο του διαβόλου, ναι, πάνω σε αυτό που λες, ναι, Ευγενία μου. Εγώ μαζί σου είμαι και μακάρι όχι πρώτη και καμία κατοικία να μην παίρνουμε. Ακριβώς, αυτό, ακριβώς. Φτάσαμε εδώ που φτάσαμε και οι τελευταίοι που φταίνε μάλλον είναι οι απλοί άνθρωποι, έτσι. Έτσι. Το θέμα είναι το εξής όμως. Αν υποθέσουμε, αν κάνουμε την υπόθεση, μια υπόθεση εργασίας για την πρώτη κατοικία, ναι, και δικαιολογημένα δεν έπρεπε καν να μπαίνει θέμα. Όλα αυτά τα δάνεια, τα κόκκινα, κίτρινα, τα προβληματικά, τα μη εξυπηρετούμενα, που ο κόσμος δεν έχει να πληρώσει, έτσι, που συμπεριλαμβάνει και την πρώτη κατοικία. Πήραμε δάνειο όλοι για να πάρουμε ένα σπίτι, φτιάξαμε ένα σπίτι και δεν έχουμε να το αποπληρώσουμε. Τι γίνεται παρακάτω? Πώς θα πάρει ο δανειστής που μας έδωσε τα λεφτά του πίσω? Είναι ερώτημα που θέτουν πολλοί και σου λέει, κυρία Ευγενία μου, καλά τα λες εσύ, αλλά η τράπεζα δεν είναι φιλανθρωπικό ίδρυμα να σου χαρίσει τα λεφτά. Σίγουρα δεν είναι φιλανθρωπικό ίδρυμα. Και κανένας που χρωστά, τουλάχιστον από τον απλό τον κόσμο, δεν είπε ότι δεν θέλει να ξοφλήσει τα δάνεια του. Αλλά από τον αριθμό των μη εξυπηρετούμενων δανείων που ανέρχεται ας... Γύρω στις 60.000 νομίζω είναι. Ναι. Τόσα. 29 δισεκατομμύρια, γύρω στα 28-29 δισεκατομμύρια. Πόσα δις είναι για την πρώτη κατοικία? Είναι 2,5 δις. Εάν πουληθούν αυτά τα δάνεια με πακέτα που όπως το πιο πιθανό θα κάνω, πόσα θα πάρω? Το 40%? Γιατί δεν έγινε ένα κούρεμα δανείων πάνω στα δάνεια του κόσμου, πάνω σε αυτά τα δάνεια, να γίνει κούρεμα δανείων, να αφαιρεθούν όλες οι παράνομες χρεώσεις, οι παράνομες ρήτρες και να υποφεληθεί ο κόσμος πρόταση... για να μπορέσει ο κόσμος να πληρώνει τη δόση. Υπήρχε πρόταση από συγκεκριμένο από κόμμα για κούρεμα του υπολείπου των δανείων. Ακριβώς. Μα μιλούμε ότι είμαστε σε μια κατάσταση, είναι μια έκτακτη, είμαστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης αυτή τη στιγμή στην Κύπρο. Θα έπρεπε με κάθε τρόπο η κυβέρνηση και η πλειοψηφία της Βουλής να προστατέψει τον κόσμο. Μα μιλούμε για 2,5 δις. Δηλαδή τα υπόλοιπα. Τώρα το πλαίσιο αφαιρεγκαιότητας. Μιλάω ότι υπάρχει μέσα η περίφημη πρόταση που λέει ότι οι πιστωτές πρέπει να μην τίθενται σε δυσμενέστερη θέση από ό,τι θα ήταν σε περίπτωση εκποίησης. Άμα πουλήσει το σπίτι της Ευγενίας 200.000 που ήταν η εκτίμηση, το πουλήσει 100, πάλι θα έχει ζημιά.
Τουλάχιστον ας τα χάριζε να μπορούσε ο κόσμος να κρατήσει τα σπίτια του και ας κυνηγήσει τους μεγαλοφυλέτες. Γιατί εδώ στο πλαίσιο τώρα πάλι οι μεγαλοφυλέτες θα στηριχτούν. Ωραία, έτσι μια πρώτη τοποθέτηση. Έχω κάποια ερωτήματα να κουβεντιάσουμε έτσι μαζί. Γιώργο Θοχαρίδη, το πλαίσιο αφαιρεγκαιότητας είναι γεγονός. Πέρασε μέσα από συμπληγάδες. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι έπρεπε οπωσδήποτε, δεν χωρούσε άλλη αναβολή. Και όχι γιατί περιμέναμε να πάρουμε δόσεις και τα λοιπά, αλλά γιατί έπρεπε να γίνει. Και αυτό είναι σημαντικό. Σημαντικό να το πούμε και αυτό. Ξεκαθαρίσουμε. Αλλά και γενικότερα γιατί έπρεπε να μπει μια τάξη, λένε κάποιοι, στο θέμα αυτό των σχέσεων τραπεζών με δανειολήπτες και εγγύητες. Ναι, σίγουρα ότι αυτό το νομοσχέδιο των εκποίησεων, το πλαίσιο αφαιρεγκαιότητας, ήταν μνημονιακές δεσμεύσεις, ήταν από το προσχέδιο του μνημονίου πριν καν υπογραφτεί το πρώτο μνημόνιο, ότι έπρεπε να γίνει σε κάποια καθορισμένη στιγμή πριν βγούμε από το μνημόνιο, έπρεπε να περάσουν αυτά τα νομοσχέδια. Είναι μια προϋπόθεση, να ξεκινήσω από εδώ, είναι μια προϋπόθεση για να συνεχίσουμε την υλοποίηση αυτού του προγράμματος, ώστε να καταφέρουμε το 2016 να φύγουμε από αυτό το μνημόνιο που όλοι θέλουμε να φύγουμε από αυτό το μνημόνιο και να μην καταντήσουμε όπως στην Ελλάδα που ήρθε το πρώτο μνημόνιο, το δεύτερο μνημόνιο και τώρα η Ελλάδα πάει και σε τρίτο μνημόνιο. Ήταν μια δέσμευση που έπρεπε να τηρήσουμε. Συμφωνώ ότι ήταν ένα δύσκολο εγχείρημα και γι' αυτό πήρε αρκετό καιρό. Βλέπουμε ότι η Βουλή, ότι από το περασμένο καλοκαίρι υπήρχε αυτή η συζήτηση για το νομοσχέδιο, για το πλαίσιο της αφαιρεγκαιότητας και πώς θα περάσει μαζί με το νομοσχέδιο των εκποίησεων. Πήρε αρκετό καιρό. Θα μπορούσε, πιστεύω, να γινόταν πιο γρήγορα παρά να διαρκέσει τόσο καιρό. Αλλά ψηφίστηκε αυτό το νομοσχέδιο. Σίγουρα νομίζω όλοι συμφωνούν ότι η νομοθεσία έπρεπε να εξυγχρονιστεί. Αυτό το είναι όλα τα αναπτυγμένα κράτη. Υπάρχει και το foreclosure law, όπως ονομάζεται στα αγγλικά, υπάρχει και το bankruptcy law. Είναι μέρος οποιοδήποτε, είναι νομοσχέδια που υπάρχουν σε οποιοδήποτε αναπτυγμένο κράτος. Σίγουρα κανένας δεν θέλει τις μαζικές εκποίησεις. Ούτε να προσθέσω εδώ ότι ούτε και οι τράπεζες πιστεύω ότι θέλουν μαζικές εκποίησεις. Ο λόγος, να εξηγήσω απλώς τον λόγο, γιατί δεν συμφέρει για τις τράπεζες οι μαζικές εκποίησεις. Επειδή πολλά από τα δάνεια και τα εξυπηρετούμενα δάνεια, όχι μόνο τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των τραπεζών, έχουν πίσω τους υποθήκες, έχουν ακίνητη περιουσία, που η αξία αυτού του δανείου βασίζεται πάνω σε αυτή την ακίνητη περιουσία. Από τη στιγμή που υπάρχει μαζική εκπίεση, μειώνονται οι τιμές των ακινήτων, λογικό αυτό, που σημαίνει ότι και τα εξυπηρετούμενα δάνεια των τραπεζών θα πρέπει να έχουν περισσότερες πιο μεγάλες προβλέψεις. Αυξάνεται. Ναι, γιατί θα έχει πρόβλημα και στα εξυπηρετούμενα. Ναι, αυξάνεται. Δεν θα πέσει τιμή μόνο στα αυτά που θα. Φυσικά όχι. Ναι, επηρεάζονται και τα εξυπηρετούμενα δάνεια. Μειώνεται η τιμή αυτών των δανείων. Πρέπει να αυξηθούν οι προβλέψεις. Μειώνεται η κερδοφορία των τραπεζών. Και τι γίνεται στο τέλος? Η τράπεζα θα πρέπει να έρθει να βάλει περισσότερα κεφάλαια. Και τώρα είμαστε σε μια κατάσταση που δεν υπάρχουν κεφάλαια. Μπήκαν τα κεφάλαια του 1 δισεκατομμύριο στην Τράπεζα Κύπρου και τα κεφάλαια στην Ελληνική Τράπεζα από ξένους επενδυτές, αλλά δεν σημαίνει ότι κάθε φορά θα έρχονται αυτοί να βάζουν επιπρόσθετα κεφάλια. Άρα με τεχνοκρατική έτσι ματιά, εσύ λες ότι. Δεν συμφέρουν σίγουρα οι μαζικές εκποίησεις. Αυτό όμως που πρέπει να έχει η τράπεζα, πρέπει να υπάρχει ένας μοχλός πίεσης, ώστε να μπαίνει περισσότερη πίεση, όχι μόνο στους μεγαλοφυλέτες και στους μικροφυλέτες που δεν είναι συνεργάσιμοι. Αν πραγματικά κάποιος είναι μη βιώσιμος και έχει σοβαρό πρόβλημα, πιστεύω ότι. Δεν μελέτησα λεπτομερώς το πλαίσιο αφαιρεγκαιότητας, επειδή ακόμα δεν το έχουμε δει, τα νομοσχέδια, αλλά αυτά που έχω διαβάσει. Υπάρχει ένα δείχτη προστασίας για αυτούς. Υπάρχουν και πολλές ασάφειες, Γιώργο. Υπάρχουν πολλές ασάφειες, συμφωνώ αυτό. Αλλά τουλάχιστον είναι ένα δείχτη προστασίας τώρα. Μαζί με το νομοσχέδιο των εκποίησεων υπάρχει και ένα δείχτη προστασίας για όλους τους δανειολήπτες, μικροφυλέτες, μεγαλοφυλέτες και για θέματα πρώτης κατοικίας. Και για την προστασία της πρώτης κατοικίας θα έλεγα ότι. Ναι, κανένας δεν θέλει εκποίηση πρώτης κατοικίας, αλλά πρέπει να μπουν κατάλληλα κριτήρια. Δεν μπορούμε να λέμε για όλες τις πρώτες κατοικίες. Γιατί υπάρχουν πολλοί, ξέρουμε το αυτό, ότι στην Κύπρο τον καιρό του μεγάλου δανεισμού παίρναν τεράστια δάνεια, χτίζαν μεγάλα σπίτια. 3 εκατομμύρια πρώτη κατοικία. Και τώρα λέω, εγώ δεν μπορώ να αποπληρώσω, αλλά μένει σε ένα σπίτι του ενός του 2 εκατομμυρίου. Η Ευγενία βέβαια μιλάει για περιπτώσεις τελείως διαφορετικές. Καταλαβαίνω για τις περιπτώσεις που πράγματι υπάρχει πρόβλημα.
Και νομίζω υπάρχει κάποια προστασία της πρώτης κατοικίας κάτω από 300.000. Υπάρχει κάποια προστασία για την επαγγελματική στέγης μέχρι 350.000. Υπάρχουν κάποια κριτήρια. Υπάρχουν κάποια κριτήρια για διαγραφή χρεών. Για κάποιους που πράγματι έχουν σοβαρό πρόβλημα, διαγραφή χρεών μέχρι 25.000. Υπάρχει ένα δίχτυ προστασίας, αλλά δεν μπορούμε να μιλούμε ότι θα προστατεύσουμε τους πάντες, γιατί δεν θα υπάρχει τραπεζικό σύστημα. Και χωρίς τραπεζικό σύστημα δεν μπορεί να υπάρξει οικονομία στην Κύπρο. Ωραία. Μια ανωτελεία, Γιώργο μου. Ήθελα να πάω στην Ευγενία. Να σου πω, αγαπητή μου Ευγενία, τι μου κάνει εντύπωση. Μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι ενώ συζητάμε εδώ και πολύ καιρό ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, όπως είναι οι εκποίησεις. Κάνει τι θέλει τις εκποίησεις και μακάρι μην φτάναμε ποτέ. Όμως έχουμε δεδομένα τώρα μπροστά μας. Μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι δεν κατέβηκε κόσμος κάτω όσο εγώ θα περίμενα. Δηλαδή, δεν ξέρω τι φταίει. Φταίει το γεγονός ότι πια το έχουμε ρίξει στο λες δεν βαριέσαι αδερφέ. Έχουμε πει, σκεφτόμαστε ότι δεν θα γίνει ποτέ κάτι τέτοιο να εφαρμοστεί. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που έχουμε βαρεθεί τους πάντες και τα πάντα και λέμε δεν γίνεται, δεν υπάρχει σωτηρία. Τι φταίει και δεν κατεβαίνει ο κόσμος 50, 100, 200.000 στους δρόμους. Είναι ψυχολόγητο. Δεν μπορεί να δώσεις μια ερμηνεία γιατί συμβαίνει αυτό. Κατά την άποψή μου όμως, πολλοίς κόσμος ντρέπεται καν να πει ότι έχει πρόβλημα. Και το βρήκαμε μπροστά μας αυτό. Είναι μικρή κοινωνία. Μικρή κοινωνία και δεν θέλει ο ένας να πει αυτός χρωστά, αυτός δεν χρωστά. Το πρώτο. Η παθητικότητα. Περιμένουν κάτι. Εγώ πιστεύω ότι είναι σαν το ηφαίστειο τώρα η κοινωνία μας. Δηλαδή περιμένεις αυτό που θα ανάψει τη σπίθα να εκραγεί. Όμως ναι, επί 4 εβδομάδες ήμασταν έξω από τη Βουλή. Εκάμαμε διάφορες εκκλήσεις. Επιέναμε 100 άτομα, 150. Το δε Σάββατο που ψηφίστηκε το πλαίσιο. Το μεγάλο Σάββατο. Το μαύρο Σάββατο. Το μαύρο Σάββατο. Που ψηφίστηκε το πλαίσιο. Ήμασταν μόνο 15 άτομα. Μάλιστα. Αυτό δεν μας τιμά. Γιατί δεν αγαναχτείς, δεν νιώθεις αγαναχτήση μέσα σου. Δεν φταίς για αυτήν την κρίση. Δεν φταίς εσύ για το ότι φτάσαμε εδώ. Φταίν οι τράπεζες. Οι ενέργειες ορισμένων από τους τραπεζίτες. Δεν αγαναχτείς ότι εμπήκε ο κλέφτης μέσα στο σπίτι σου. Σου άδειασε το σπίτι, αλλά δεν το φτάνει. Θέλει και τους τοίχους. Ναι. Ο Γιώργος ο προηγουμένος, αγαπητή Ευγενία, έκανε μια πολύ σύντομη τεχνοκρατική ανάλυση του ζητήματος και εγώ συμφωνώ μαζί του ότι την τράπεζα δεν τη συμφέρει να προχωρήσει σε μαζικές εκποίησεις. Να προσθέσω εδώ ότι υπάρχει, δηλαδή και τέτοια θέματα, αν υπάρξουν κάποιες μαζικές εκποίησεις, θα πρέπει να επεμβεί, υπάρχει ο επόπτης, υπάρχει η κεντρική τράπεζα. Είναι θέμα της κεντρικής τράπεζας να σταματήσει κάποιες εκποίησεις. Υπάρχει και η Βουλή, η οποία λογικά αυτά πάγια δεν μπορεί να προχωρήσει. Υπάρχει και η Βουλή. Ναι. Ναι, αν είναι έτσι όπως τα λέτε, γιατί η κεντρική τράπεζα επέμενε να γίνει, να σταλεί ο νόμος για την πώληση πακέτων των δανείων. Και με τους ψήφους Δύση, Δίκο, Ευρωκό, ο νόμος αυτός τώρα είναι σε ισχύ μέχρι τις 15 Πέμπτου. Δηλαδή η τράπεζα... Μιλάς για τα ταμεία εξωτερικού, έτσι. Μιλώ ότι η τράπεζα δικαιούται να πωλήσει πακέτα δανείων σε τοπικά και ξένα συμφέροντα. Τι σημαίνει αυτό? Ανοίγει το δρόμο για τις μαζικές εκποίησεις. Εάν δεν... Και μέσα στα πακέτα... Δεν θα πολύ μόνο μη εξυπηρετούμενα δάνεια, θα πολύ εξυπηρετούμενα δάνεια. Γιατί το κάνει αυτό? Πίσω από αυτά τα δάνεια δεν κρύβονται υποθήκες? Δηλαδή ανοίγει το δρόμο, ανοίγουν ήδη το δρόμο για τις μαζικές εκποίησεις. Γιώργο, αυτό που λέει η Ευγενία είναι αυτό. Θα το εξηγήσω έτσι. Θα εξηγήσουμε λίγο για τα. Γιατί τυπλοποίηση δανείων, επειδή έχω γράψει γι' αυτό. Είναι ότι τυπλοποίηση δανείων αυτό που λέει η Ευγενία. Τυπλοποίηση δανείων, ναι. Είναι κάτι που έγινε σε αρκετές αναπτυγμένες χώρες, η τυπλοποίηση δανείων. Είναι ένας τρόπος, θα έλεγα, για να δώσεις περισσότερη ρευστότητα στο σύστημα
και να διοχετεύσεις το ρίσκο που έχει τώρα το τραπεζικό σύστημα. Δηλαδή να φύγει κάποιο από το ρίσκο από το τραπεζικό σύστημα και να μεταφερθεί σε κάποια άλλους επενδυτές που είναι διαθετημένοι και έχουν την ευχέρεια να πάρουν αυτό το ρίσκο. Η τράπεζα δεν μπορεί να έχει όλο αυτό το ρίσκο τώρα πάνω στον ισολογισμό της. Μεταφέρεις κάποιο από αυτό το ρίσκο σε κάποιους άλλους που είναι διαθετημένοι να πάρουν το ρίσκο με μια καλή απόδοση φυσικά. Αυτή είναι η ιδέα του εκτυπωμένου δανείου, securitization ονομάζεται. Να ρωτήσω πάνω σε αυτό που λες. Εγώ έχω λεφτά διαθέσιμα και ρισκάρω να αγοράσω το δάνειο της Ευγενίας. Συνήθως είναι επενδυτικά ταμεία. Ωραία. Ποιο θα είναι το κέρδος στο δικό μου? Όταν η αξία του ακινήτου έχει πέσει σημαντικά. Η διαφορά είναι ότι... Η τράπεζα έχει ένα πιο μικρό χρόνο για να, που θα πρέπει να αντλήσει, να πάρει απόδοση από αυτά τα προβληματικά δάνεια, παραδείγματος χάρη. Ένα επενδυτικό ταμείο μπορεί να έχει την ευχέρεια, επειδή δεν έχει δεν χρειάζεται την κεφαλαιακή επάρκεια. Δεν καίγεται για κεφάλαια. Δεν χρειάζεται την κεφαλαιακή επάρκεια που πρέπει να έχει ένα τραπεζικό σύστημα σύμφωνα με τους εποπτικούς ελέγχους. Θα μπορεί να έχει ένα περισσότερο χρόνο για να περιμένει, παραδείγματος χάρη, μέχρι να ανεβούν οι τιμές των ακινήτων, να έχει περισσότερη απόδοση αυτό το ακίνητο, να πάρει καλύτερη απόδοση από την επένδυσή του. Ήταν όπως αυτό που λέγαμε αρχικά, να θυμάστε, το 2011-2012, μιλούσαμε για ότι μια λύση του τραπεζικού συστήματος, που εγώ συμφωνούσα με αυτό, θα ήταν η δημιουργία μιας εταιρείας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Το πρώτο είναι ο Παπαδόπουλος. Θυμάστε αυτό. Που αυτό θα ήταν, πιστεύω, κατά την άποψή μου, όπως έχει γίνει στην Ιρλανδία, πριν καν η Ιρλανδία μπει στο μνημόνιο το 2009, βοήθησε την Ιρλανδία να βγει σε 3 χρόνια. Ποιος θα βάλει τα κεφάλαια? Τα κεφάλαια μπαίνουν από ιδιωτικά ταμεία και μπορεί να συμμετάσχει επίσης και η κυβέρνηση. Αυτό έγινε στην Ιρλανδία. Πήραν τα προβληματικά δάνεια από 6 τράπεζες και τα βάλαν σε μια εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων που είχε ένα πιο μεσοπρόθεσμο, μακροπρόθεσμο χρόνο για να βελτιωθεί η κατάσταση της οικονομίας. Αυτό άμα γίνει, δυσκολεύει τη μαζική πώληση. Την εκποίηση μαζική. Άμα γίνει αυτό. Ναι, δεν μιλώ για μαζική πώληση. Λέω ότι θα μεταφερθούν κάποια. Η ιδέα ήταν να μεταμερθούν κάποια δάνεια καλά δάνεια και προβληματικά δάνεια, να μεταφερθούν και κάποια. Παραδείγματος χάρη, κάποιες καταθέσεις ή το ΕΛΑ, παραδείγματος χάρη, που είχε η Τράπεζα Κύπρου, να μεταφερθούν σε μια καινούργια εταιρεία, μια καινούργια οντότητα με ένα μεσοπρόθεσμο χρόνο λειτουργίας αυτής της εταιρείας, ώστε να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση, όπως κάνει τώρα και η διαχειρίστρια της Παγιάς Λαγής. Η τιτλοποίηση των δανείων για μένα, ναι, υπάρχουν σίγουρα τα ρίσκα. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν ρίσκα. Θα έλεγα ότι αν προχωρούσε το σύστημα με τιτλοποίηση δανείων, θα ήταν καλύτερα να εξαιρεθούν δάνεια που έχουν υποθήκες πρώτης κατοικίας, δηλαδή να μιλούμε για πιο μεγάλα δάνεια. Ή για βιομηχανικές ιστορίες. Επιχειρηματικά δάνεια, ναι, όχι δάνεια πρώτης κατοικίας. Και αυτό πιστεύω, ναι, θα βοηθούσε, θα έφερνε περισσότερη ρευστότητα στο σύστημα, θα διοχετεύε κάπου κάποιο ρίσκο. Δεν υπάρχει δυστυχώς αυτή η πρόνοια. Ορίστε. Δεν υπάρχει αυτή η πρόνοια. Ναι, αλλά είναι θέμα αυτούς νομοθέτες, είναι θέμα της Κεντρικής Τράπεζας να κοιτάξουν αυτά τα θέματα, να μπουν όλες οι ασφαλιστικές δικλείδες και είναι ένας τρόπος για να αντιμετωπιστεί αυτό το τεράστιο πρόβλημα και να καταλάβουμε ότι το πρόβλημα των τραπεζών είναι τεράστιο. Όταν έχεις 50% μη εξυπηρετούμενα δάνεια, είναι ένα τεράστιο μέρος του δανειακού χαρτοφυλακίου σου και θα πρέπει να το αντιμετωπίσεις. Αν θέλεις να έχεις κυπριακή οικονομία και ένα τραπεζικό σύστημα, θα πρέπει να το αντιμετωπίσεις και θα πρέπει να βρεις τρόπους να το αντιμετωπίσεις. Εδώ μπαίνει και πολιτικό θέμα, γίνεται, διότι αν έρθει αύριο ένα επενδυτικό ταμείο από την κατεχόμενη Τουρκία, για παράδειγμα, και αρχίσει και αγοράζει οριδών, ας πούμε, αντιλαμβάνεσαι. Γι' αυτό λέω θα πρέπει να μπουν όλες οι ασφαλιστικές δικλείδες για αυτό το θέμα. Λοιπόν, Ευγενία μου, το κίνημα κατά των εκποιήσεων, καταρχήν πε μου λίγο. Υπάρχει ανταπόκριση, δηλαδή έρχεται ο κόσμος κοντά σας. Με αγωνία ρωτάει, τι ρωτάει ο κόσμος? Πότε θα χάσω το σπίτι μου? Τι μπορώ να κάνω για να μην χάσω το σπίτι μου? Τι μπορώ να κάνω για να εξυπηρετήσω το δάνειο μου? Παρέχουμε αυτές τις συμβουλές στον κόσμο. Και νομικές συμβουλές, Συμβουλές γενικά, οι οποίες είναι πάλι είναι δωρεάν. Είναι το κίνημα μας, όπως ξέρετε, είναι εθελοντικό κίνημα.
Και γίνονται όλα με βάση τον εθελοντισμό. Ακόμα και οι συμβουλές, η στήριξη του κόσμου είναι σε εθελοντική βάση. Θέλουμε να ντύνουμε αυτήν την προσπάθεια, γιατί από το Σάββατο τα τηλεφωνήματα έχουν αυξηθεί. Ίσως τώρα άρχισε ο κόσμος να συνειδητοποιεί το τι επέρχεται. Και ίσως τώρα είναι η πιο κατάλληλη ώρα να δώσουμε μήνυμα στον κόσμο ότι δεν εχάθηκε. Εμείς θέλουμε κόσμο δίπλα μας, να συστρατευτεί μαζί μας. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ανθρώπινες ασπίδες προστασίας του κάθε σπιτιού, στις γειτονιές, στα χωριά, στις πόλεις, παντού. Πρέπει να προστατευτούν τα σπίτια του απλού κόσμου. Για να μην γίνει Ισπανία, έτσι. Συγγνώμη, αλλά θα γίνει χειρότερα από την Ισπανία. Η κυβέρνησή μας προνόησε για τις εκποίησεις. Η Βουλή, τα τρία κόμματα, ψηφίσαν για το πλαίσιο αναφερεγγιότητας. Δεν προνοήσαν όμως πού θα πάει να μείνει αυτός ο κόσμος. Πού θα στεγαστεί όλος αυτός ο κόσμος. Δεν έχουμε κυβερνητικές κατοικίες, δεν έχουμε δημοτικές κατοικίες. Πού θα πάει. Θέλουμε να δούμε άστεγους, θέλουμε να δούμε παιδιά να γυρίζουν μέσα στους δρόμους. Γιατί δεν προσπαθούν να εισπράξουν όλα αυτά τα μη εξυπηρετούμενα από τους μεγαλοφιλέτες. Μπορούν να το εισπράξουν, μπορούν να το κάνουν. Πριν από την ψήφιση πιέζατε να μην ψηφιστεί. Τώρα ψηφίστηκε. Από εδώ και πέρα τι κάνετε εσείς. Τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Υπάρχει ένα δεδομένο τώρα, ένα νομοσχέδιο που θα μπει σε εφαρμογή. Εσείς τι κάνετε, πώς αντιδράτε. Εμείς πρώτα απ' όλα θα σταθούμε δίπλα από τον κόσμο που μας έχει ανάγκη. Θα του δώσουμε οποιαδήποτε συμβουλή μπορούμε για να κάνει το δάνειο του εξυπηρετούμενο. Πρέπει να ξέρουμε όμως ότι υπάρχει πάρα πολύς κόσμος ανέργος που δεν μπορεί να πληρώνει. Και να θέλεις, δεν μπορείς. Πρέπει να έρθει ανάπτυξη. Ο κόσμος θέλει δουλειά. Ούτε ελεημοσύνες θέλει, ούτε χάρες. Θέλει δουλειά για να μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του όπως έκανε τόσα χρόνια. Του Κύπριου δεν του χαρίστηκε τίποτα. Του Κύπριου πολίτη δεν του χαρίστηκε. Ό,τι έκαμε, το έκαμε με σκληρή δουλειά. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι υπήρχαν ανθρώποι που έκαναν δύο και τρεις δουλειές. Και αν έκτισαν ένα σπίτι των 500.000 ευρώ ή του 1 εκατομμυρίου, το έκαμε με τη δουλειά του. Το έκαμε με τα δύο του χέρια. Δεν μπορεί κανένας να έρθει να του το πάρει. Είτε τούτον είναι 200.000, είτε 1 εκατομμύριο. Μάλιστα. Σαφέστατε. Να μπορούν κάλλιστα να τα πάρουν από αυτούς που έπαιρναν δάνεια με 0% τόκους, που έπαιρναν δίχως εξασφαλίσεις. Μάλιστα. Γιώργο, η κυρία Ευγενία έχει θέσει ένα θέμα που νομίζω είναι το κλειδί της όλης της ιστορίας, η ανάπτυξη. Ναι. Έτσι. Mm-hmm. Τώρα, για να έρθει η ανάπτυξη, βέβαια πρέπει να γίνει συστάρισμα της οικονομίας. Mm-hmm. Δεν έρθει μια μέρα ξυπνάς και λες πάμε σε ανάπτυξη. Σίγουρα. Έτσι. Το θέμα είναι πώς μέσα σε αυτό το συγκεκριμένο πλαίσιο που λειτουργούμε μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη. Ναι. Κοιτάξτε, μέσα από αυτό το πλαίσιο, πρώτον να πω ότι είναι ένας, όπως έχω πει αρχικά, είναι, το θεωρώ εγώ ένα εργαλείο που μπορεί να έχει. Μπορεί να έχουν τα τραπεζικά ιδρύματα, ώστε να υπάρξει ο ανάλογος μοχλός πίεσης στους μη συνεργάσιμους δανειολήπτες. Και ξέρουμε ότι υπάρχουν αρκετοί μη συνεργάσιμοι δανειολήπτες στο σύστημα τώρα. Έτσι βλέπω ότι είναι ένας μοχλός πίεσης που θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι τράπεζες, ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση του τραπεζικού συστήματος, να μειωθούν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, να αρχίζουν να γίνονται περισσότερες, πιο γρήγορες αναδιαρθρώσεις, επειδή ξέρω ότι υπάρχει κόσμος που καθυστερούσε ο ίδιος ήδη δανειολήπτες τις αναδιαρθρώσεις, για να δουν τι θα γίνει με αυτή την κατάσταση. Πιστεύω ότι πρέπει οι αναδιαρθρώσεις να προχωρήσουν σε πολλά πιο γρήγορο ρυθμό και για να βελτιωθεί ο ισολογισμός των τραπεζικών ιδρυμάτων, να μειωθούν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Επίσης, βλέπουμε ότι τώρα, παραδείγματος χάρη, από τη στιγμή που ψηφίστηκε για αυτό το νομοσχέδιο και ξαναμπήκαμε στην πορεία υλοποίησης αυτού του τριετές προγράμματος που έχουμε συμφωνήσει, που έχουμε υπογράψει. Βλέπουμε ότι τώρα τα κυπριακά ομόλογα, η απόδοση των κυπριακών ομολόγων είναι στο πιο χαμηλό σημείο την τελευταία πενταετία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε, γιατί χωρίς έξοδο στις αγορές δεν υπάρχει περίπτωση να φύγουμε από μνημόνια.
Η Ελλάδα, άμα διαβάσετε τι, τι λένε για την Ελλάδα, είναι, λένε ότι θα είμαστε οι Ευρωπαίοι, θα βοηθήσουμε την Ελλάδα μέχρι ωσότου η Ελλάδα έχει πρόσβαση στις αγορές και δεν χρειάζεται πλέον επιπρόσθετη χρηματοδότηση. Η Ελλάδα δεν το έχει, επειδή η Ελλάδα δεν προχώρησε στις μεταρρυθμίσεις που θα έπρεπε να είχε προχωρήσει, που θα έκανε την οικονομία της πιο ανταγωνιστική. Δεν το έχει κάνει. Και τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει με την Ελλάδα. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Το καταλαβαίνετε. Δεν θέλουμε να φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση. Θέλουμε να φεύγουμε από αυτό το μνημόνιο. Αλλά θα φύγουμε από τη στιγμή που είμαστε μια πιο ανταγωνιστική οικονομία, από τη στιγμή που έχουμε την πρόσβαση στις αγορές, ώστε να υπάρχει χρηματοδότηση από τους ξένους επενδυτές για να αναχρηματοδοτούμε το υφιστάμενο χρέος μας. Αν δεν το έχουμε αυτό, δεν μπορούμε να φύγουμε από μνημόνιο. Θα πρέπει πάντα να ζητούμε τη βοήθεια της Τρόικας. Τώρα βλέπουμε ότι και λόγω της κατάστασης της Ευρωζώνης, γενικά λόγω της νομισματικής χαλάρωσης που προχωρήσε ο Μάριο Ντράκη, λόγω του σχεδίου Juncker για αναπτυξιακά έργα, βλέπουμε ότι ο δανεισμός, όχι μόνο από την Κύπρο, αλλά από όλες τις χώρες της Ευρωζώνης, είναι στα πιο χαμηλά επίπεδα, εκτός της Ελλάδας. Επειδή η Ελλάδα άλλη κατάσταση. Και για την Κύπρο βλέπουμε τώρα ότι ευελπιστώ ότι η κυβέρνηση σύντομα θα μπορεί να ξαναβγεί στις αγορές, που το έχει κάνει το περασμένο καλοκαίρι, θα μπορέσει νομίζω να το ξανακάνει σύντομα, επειδή βλέπουμε ότι τώρα τα επιτόκια είναι κάτω από το 4% 3,8, για τα δεκαετία ομόλογα. Ναι, που, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και έτσι, και για να έρθει η ανάπτυξη, ναι, θα πρέπει να βελτιώσουμε τους δείχτες της οικονομίας, να υπάρχει εμπιστοσύνη στο σύστημα, να υπάρχει εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα, γενικά στην κυπριακή οικονομία. Και αν θέλουμε να έχουμε ξένους επενδυτές που θέλουν να επενδύσουν στην Κύπρο, θα πρέπει να βελτιώσουμε κάποια πράγματα και να κάνουμε την οικονομία μας πιο ανταγωνιστική. Συμφωνώ μαζί σου, φτάνει βέβαια να μην δημιουργήσουμε άλλα προβλήματα και δημιουργήσουμε ένα μπάχαλο στο κοινωνικό ιστό εδώ και κάνουμε την κοινωνία. Ναι, γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες. Και λέω ότι μέσα από το πλαίσιο αφαιρεγγυρίας, που συμφωνώ ότι το πλαίσιο αφαιρεγγυρίας θα έπρεπε να έρθει μαζί με το νομοσχέδιο των εκπίσεων, ήταν λάθος της κυβέρνησης που δεν το έφερε μαζί, αλλά ναι, θα πρέπει να υπάρχουν και τα δύο μαζί. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε κοινωνική αναταραχή. Μην δούμε να φέρουμε χρήματα και ανάπτυξη. Όχι, δεν το θέλουμε. Αλλά αυτό που λέω είναι ότι θα πρέπει να υπάρχουν οι θεσμοί, θα πρέπει να υπάρχουν η Βουλή, η Κεντρική Τράπεζα, ώστε να υπάρχουν οι ασφαλιστικές δικλείδες να προστατεύουν για οποιασδήποτε τέτοιες ενέργειες. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια τελευταία κουβέντα, Ευγενία μου, έτσι 30 δεύτερα, ένα μήνυμα. Εμείς εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε συνέχεια βέβαια, γιατί δεν θέλουμε σε καμιά περίπτωση ακριβώς να δημιουργεί μια τέτοια κοινωνική αναταραχή και να δημιουργήσουμε επιπρόσθετα προβλήματα στον κόσμο. Αλλά από την άλλη θα πρέπει να συσταριστεί η οικονομία. Δεν μπορεί να πάει έτσι άλλο. Να συσταριστεί η οικονομία, Ανδρέα μου, αλλά να μην βασιστεί η ανάπτυξη της οικονομίας πάνω στο ξεσπίτωμα της κοινωνίας. Συμφωνώ μαζί σου. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Εμείς σαν κίνημα, ειλικρινά όταν λέμε ότι θα εντείνουμε τον αγώνα, θα τον εντείνουμε. Όποιοι έχουν ανάγκη από μία συμβουλή και δεν μπορούν να πάνε να πληρώσουν ή έχουν δυσκολίες, μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας. Κάθε Τετάρτη είναι 6 με 8 στη Λάρνακα, η ώρα 6 με 8 στο οίκημα της Αναγέννησης. Παρέχουμε τις δωρεάν συμβουλές και επίσης θέλω να καλέσω τον κόσμο και να τους πω ότι τα ψέματα τελειώσαν. Πρέπει να συστρατευτούν μαζί μας για να μπορέσουμε να υπερασπιστούμε τα σπίτια μας, να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας. Και αυτό δεν είναι σχήμα λόγου, είναι... Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια να έχετε.